Ο σύλλογός μας είναι ο Σύλλογος Σερακατσανέων Πελοποννήσου. Απευθύνεται σε όλους τους Σερακατσανέους της Πελοποννήσου και είναι μέλη από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Ο σύλλογός μας ιδρύθηκε πρώτη τετραετίας. Είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, ο οποίος πραγματικά βρήκε πολύ πολύ μεγάλη έτσι ανταπόκριση στον χώρο το δικό μας και εσείως αυτή τη στιγμή ο σύλλογος μας αριθμεί γύρω στα 500 μέλη, οι οποίοι, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι από όλους τους νομούς της Πελοποννήσου. Όλοι μας λίγο ή πολύ έχουμε και βιώματα από αυτόν τον τρόπο ζωής και είμαστε και υπερήφανοι για την καταγωγή μας και τώρα πιστεύω ότι και έμπρακτα ο καθένας το αποδεικνύει με τη συμμετοχή του στην όλη δραστηριότητα, σε όλες τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Σημείο αναφοράς όσον αφορά την καταγωγή μας είναι η κεντρική κοινότητα Πίντος, ιδιαίτερα η περιοχή των Αγράφων. Βάσει των ερευνών που έχουν γίνει, σε βάθος χρόνου εκεί εντοπιζόμαστε και μόνο. Γι' αυτό θεωρούμε ως ένα γνήσιο ελληνικό φύλο δωρικής καταγωγής και από εκεί και πέρα και βάσει των αναγκών και βάσει των συνθήκων που υπήρχαν με τουρκοκρατία, με διάφορα πράγματα, αρχίσαμε πλέον και διασκορπιζόμαστε σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό στην Πελοπόννησο. Και σε μεγάλο βαθμό στην Πελοπόννησο. Και θα ήθελα να συμπληρώσω επίσης, δεν είναι μόνο στον ελλαδικό χώρο. Ξέρετε ότι υπάρχει Ομοσπονδία Σερακατσάνικων Συλλόγων στη Βουλγαρία, η οποία είναι πολύ οργανωμένη, πάρα πολύ οργανωμένη και με συνθήκες πολύ πιο άσχημες και δύσκολες από εμάς, στην περιοχή των Σκοπίων. Αδελφικούς χαιρετισμούς σίγουρα. Τους νοιαζόμαστε. Και θεωρούμε ότι αν μας δοθεί η δυνατότητα και εμάς σαν σύλλογος να μπορέσουμε να προσφέρουμε κάτι ως τον αγώνα αυτό που κάνουν, φαντάζομαι ότι όποιοι και να είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο την εποχή αυτή που θα αποφασιστεί κάτι για να τους βοηθήσουμε, σίγουρα θα τους βοηθήσουμε όλοι μας την καρδιά. Ναι, ναι. Τώρα οι Σερακατσανέοι είναι μια πανάρχια φυλή. Πολλοί επιστήμονες λένε κιόλας ότι είναι από τους πρώτους ανθρώπους που κατοίκησαν στη γη. Αυτή η φυλή είναι ελληνική φυλή βέβαια. Ονομάστηκαν Σερακατσανέοι από μία τουρκική λέξη που σημαίνει Σερακατσάνο, σημαίνει ο μαύρος φυγάς. Επειδή κατοικούσαν σε βουνά, δεν υποτάσσονταν ποτέ στον Τούρκο κατακτητή ούτε στους κατακτητές Γερμανούς αργότερα. Και ήταν ο φόβος και ο τρόμος των Τούρκων. Ζούσαν ομαδικά, είχαν κοπάδια από πρόβατα και γίδια. Στη Γεωργία εντάχθηκαν αργότερα. Δεν είχαν κάποια συγκεκριμένη περιοχή όπου κατοικούσαν. Οι καταγωγοί λένε πολύ ότι ήταν στα Άγραφα. Υπήρχαν και στα Τζουμέρκα και στην Ήπειρο, στη Θεσσαλία και επί τουρκοκρατίας περίπου κατέβηκαν προς την Πελοπόννησο για να ενισχύσουν τον αγώνα της Επαναστάσεως εδώ. Άλλοι ήρθαν κυνηγημένοι από τους Τούρκους επάνω, δεν μπορούσαν να μείνουν πλέον πάνω και πολλοί άλλαξαν το επώνυμό τους για να μπορέσουν να περάσουν στην Πελοπόννησο επειδή ήταν κυνηγημένοι από τους Τούρκους. Οι βασικές περιοχές που υπήρχαν στις Σερακατσανέοι ήταν η περιοχή της ορεινής Κορινθίας, στη Ζύρια δηλαδή, και στο Χελμό, δηλαδή πιάνανε και την περιοχή της Αχαΐας. Δεν κάθισαν μόνιμα στα βουνά, αλλά έχουν διασκορπιστεί και σε άλλες περιοχές. Στην περιοχή της Αργολίδας, όπως είναι η Τραχιά, στην περιοχή της Κορινθίας, στην περιοχή της Αχαΐας και της Ηλίας. Το αντάμωμα είναι η βασική εκδήλωση του Συλλόγου μας. Και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, γιατί εκεί θα βρεθούμε όλοι μας και αν θέλετε θα οργανωθούμε και θα προγραμματίσουμε τις οποιασδήποτε ή προγραμματίσαμε τις οποιασδήποτε δραστηριότητες οι οποίες εξελίχθησαν στην πορεία. Βρισκόμαστε ακόμα σε ένα στάδιο που οργανωνόμαστε. Βασικός σκοπός και στόχος μας είναι να γίνει μια καταγραφή όλων των Σερακατσανέων, γιατί είναι σε όλες τις περιοχές.
Σημειωτώνεται να προσθέσω κάτι όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Καπετάνιος. Και στο Παναχαϊκό μετεφέρθησαν κάποιοι Σαρακατσανέοι από τη Στερεά Ελλάδα. Από εκεί και πέρα δυσκολεύτηκαν σε διάφορα μέρη. Πολλοί από εμάς βρίσκονται στην Ηλία. Πολλοί από το Παναχαϊκό ίσως βρίσκονται και στις άλλες περιοχές, στους άλλους νομούς, να μην μείνανε στην Πάτρα. Αυτό εξαρτάται από τη μετακίνηση με τα κοπάδια τους που βρίσκανε πιο πρόσφορο έδαφος στο να μπορέσουν να εδραιωθούν σε μια περιοχή. Έτσι. Κοιτάξτε, σίγουρα μετέφεραν πολιτισμό και αυτό προσπαθούμε εμείς αυτή τη στιγμή να αναδείξουμε τον πολιτισμό αυτών των ανθρώπων και να τον γνωστοποιήσουμε, αν θέλετε, στην ευρύτερη κοινωνία. Να αναβιώσετε ήθη και έθιμα των Σαρακατσάνων. Και να αναβιώσουμε ήθη και έθιμα των Σαρακατσάνων και, όποια στοιχεία είναι χρήσιμα και ωφέλιμα για την κοινωνία μας και για τη ζωή μας σήμερα. Φανταστείτε δε ότι οι Σαρακατσανέοι, θα σας πω ένα στοιχείο, ήταν οι πρώτοι που συνεταιρίστηκαν με τα Τσελιγκάτα. Ο σύλλογος μας έχει καθιερώσει την τελευταία Κυριακή του Ιουλίου κάθε χρόνο να κάνει την κορυφαία και κεντρική εκδήλωσή του, το Αντάμωμα. Αυτό θα λάβει χώρα, όπως σας είπα, την τελευταία Κυριακή, την Κυριακή που μας έρχεται, στις 26 Ιουλίου φέτος, στην περιοχή του Σαρταπίχου, του πανέμορφου δάσους του Σαρταπίχου, του Οροπεδίου, του Σαρταπίχου, και θα περιλαμβάνει δρόμενα από τη ζωή των Σαρακατσανέων, χορούς από συλλόγους Σαρακατσανέων οι οποίοι μας κάνουν την τιμή να έρθουν από διάφορα μέρη της Ελλάδος, ως επίσης και από κάποιους συλλόγους τοπικούς οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς, συγγνώμη, της Πελοποννήσου. Η τοπική κοινωνία έχει πραγματικά αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση με πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, δεν είναι ένα πανηγύρι ή ενός χωριού. Είναι από τις κορυφές πολιτιστικές. Και θεωρώ ότι είναι έτσι ακριβώς, αυτό ήθελα να σας πω. Έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από αυτούς που ασχολούνται και ξέρουν. Να έρθει από το Ξυλόκαστρο, βγαίνοντας στην έξοδο του Ξυλοκάστρου, κατευθυνόμενος προς τα Τρίκαλα, από τη μεσαία συγκεντρικά Λονκαριά. Αν έρχεται από Πάτρα, πιο εύκολα είναι να βγει στην έξοδο του Δερβενίου και να ανέβει προς την Ευρωστήνη και μετά είναι το Σαρντάπιχο. Επίσης μπορούν να έρθουν και από τη Στυμφαλία, ανεβαίνοντας Φενεό, και να έρθουν. Εκεί πάνω βασικά έχουμε αρνιά, όπως είχαν οι πρόγονοί μας, με αυτά γλεντούσαν. Στα γλέντια τους έσφαζαν αρνιά, τα έψιναν, τραγουδούσαν όλοι μαζί, χόρευαν όλοι μαζί και γλεντούσαν έτσι. Θα έχει κρασιά και αναψυκτικά, όπου θα μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος.